Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Get busy time. Get busy time. Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη ώρα θα μας κάνει παρέα και αυτός, όπως και εσείς, σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα. 3 του Μάη, μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλους ρυθμούς και σε άλλες καταστάσεις. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια το επόμενο δίωρο και να συζητήσουμε και με εσάς βέβαια πριν από το φινάλε της σεζόν στον ποδοσφαιρικό Άρη, πριν από την αυλαία που πέφτει την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, 7 η ώρα στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Όλοι ετοιμαζόμαστε για να αποχαιρετήσουμε μια περίεργη χρονιά, μια χρονιά περίεργη, αλλά που δεν σημειώθηκε κάτι το οποίο μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, έτσι όπως πήγανε τα πράγματα και με δεδομένο ότι μιλάμε για τον Άρη, έτσι, μια ομάδα που έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τη δική της εσωστρέφεια, τους δικούς της υψηλούς στόχους. Κάποιος από αυτούς τους πέτυχε, με πρώτο φυσικά τον στόχο της Ευρώπης. Πριν ο Άρης όμως, με συγχωρείτε, φορέσει το ευρωπαϊκό του κουστούμι το ερχόμενο καλοκαίρι, σε περίπου 2 μήνες από τώρα, έχει ακόμα μία υποχρέωση, το παιχνίδι της Κυριακής, για το οποίο θα συζητήσουμε φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες. Όχι τίποτα άλλο, να περάσει και αυτό το μάτς για να μπορέσουμε να μπούμε επίσημα πλέον και στην κουβέντα της επόμενης μέρας, έτσι, η οποία ψιλογίνεται όλο αυτό το διάστημα, αλλά μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, μέχρι να περάσει και το μάτς με την Ξάνθη και να μπούμε στην επόμενη εβδομάδα, από την οποία θα αρχίσουν να δρομολογούνται σιγά σιγά και εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν μπορούμε να πούμε, είναι αλήθεια, και πάρα πολλά, ούτε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες όσο ο Άρης έχει υποχρεώσεις. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, είναι και λίγο το ηθικό κομμάτι απέναντι σε αυτή την ομάδα που μέσα από δύσκολες καταστάσεις, οριακές καταστάσεις, κατάφερε και έβγαλε τον Άρη στην Ευρώπη, και για αυτά τα παιδιά αξίζει να βρεθούμε όλοι μας την Κυριακή στο γήπεδο και να τους χαρίσουμε ένα τελευταίο χειροκρότημα και να αποχαιρετήσουμε τον Άρη, τον οποίο θα συναντήσουμε ξανά στα μέσα Μαΐου, τότε βέβαια ως Ευρωπαίο. FM και ενώ το μήνυμά σας, η ερώτησή σας, το σχόλιο σας, η τοποθέτησή σας στο 54526, τουλάχιστον κατά την πρώτη ώρα αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτή την ώρα εντωμεταξύ αγωνίζεται και η K15 του Άρη στο Elite Neon Cup, το οποίο διεξάγεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παιανίας. Όταν έχουμε τελικό θα σε ενημερώσουμε. Νωρίτερα έδωσε δύο μάτς η K13, η οποία ιτήθηκε από Παναθηναϊκό και Παρτιζάν Τυράννων και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά. Η K15 με έναν βαθμό προκρίνεται στα προημιτελικά αυτού του τουρνουά που έχει ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Αποέλ, η Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. Μαζεύονται πολλά ταλέντα, είναι η αλήθεια, στην Παιανία. Έχουν μαζευτεί αρκετά ταλέντα τις τελευταίες ημέρες. Με την ΚΑΠΑ 15 να κλέβει τις εντυπώσεις όσον αφορά την παρουσία της στα χθεσινά παιχνίδια που έδωσε με Απόλλωνα Σμύρνης που κέρδισε 4-0 και με τον Παναθηναϊκό το 1-1. Αλλά όσοι δεν το παιχνίδι, κάνω λόγο για ένα μάτς που θα μπορούσε να λήξει 5-0 υπέρ του Άρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής πριν πάμε στα του Άρη. Αυλαία στην φετινή σεζόν της Super League, 30η αγωνιστική, ένα μάτς θα διεξαχθεί στις 4, όλα τα υπόλοιπα στις 7, Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ΆΚΑ, στις 4 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Και τι είναι εσύ, όχι 5, Σάββατο είναι το Απόλλωνας Σμύρνης Λαμία. Γιατί, ναι. Ωραία, λοιπόν. Απόλλωνας Σμύρνης Λαμία το Σάββατο στις 7. Παναθηναϊκός Πανετολικός διαρκής στις 4. Μετά όλα τα παιχνίδια στις 7. Λάρισα Ολυμπιακός. Άρης Ξάνθη. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. Ατρόμητος Όφη. Λεβαδιακός ΑΕΚ. ΠΑΣ Γιάννα. ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Το ενδιαφέρον, εντάξει, έχει να κάνει περισσότερο με την παραμονή. Και με την τρίτη θέση έχει να κάνει. Ναι. Η οποία έχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα γκελάρει στην. Γιατί περίμενε να χάσει τη Λάρισα. Στη Λιβαδιά. Όχι. Αλλά τότε το χρειαζόταν η Λάρισα. Ναι, σωστό κι αυτό. Κατάλαβες. Τώρα ο Λεβαδιακός δεν έχει κάποιο κίνητρο. Πεσμένος είναι.
αδιάφορος θα είναι. Η ΑΕΚ θέλει ίσα ίσα να πάρει μια νίκη με 0-1 και να σώσει την και να εξασφαλίσει στην ουσία την τρίτη θέση και το καλό εισιτήριο για το Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Εκεί όπου περιμένουμε σιγά σιγά ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα για να αρχίζει να σχηματοποιείται και ο χάρτης και του πρώτου προκριματικού γύρου και του δεύτερου, στον οποίο βέβαια θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του Άρης. Ήδη υπάρχουν μερικές ομάδες στον τρίτο προγραμματικό, στο δεύτερο, όπως είναι ας μη Φέγενορ για παράδειγμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο αντίπαλος του Άρη θα προκύψει από ένα ζευγάρι του πρώτου προγραμματικού, που έχει κάθε λογής χωριό το οποίο λαμβάνει μέρος στην δεύτερη τάξη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επειδή τα βλέπα λίγο πριν, ναι. Έχω κάνει και ένα θεματάκι αύριο στην Άρη, είσαι. Ναι. Ο Άρης θα ξέρει τον αντίπαλό του, όχι τον αντίπαλό του, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει, στις 19 Ιουνίου. Συγκλήρωση Ιουνίου. Αργότερα από τις 19 Ιουνίου φυσικά θα παίξουν 11 και 18 Ιουλίου αυτές οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή θα παίξει η Αζερμπαϊνατσόβ με την Τζουτζουμπρούτζου και υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή πιθανότητα ο Άρης να είναι στους αδύναμους στον πρώτο γύρο. Αυτή είναι η πιθανότητα του να αποκλειστούν και οι 35 αδύναμοι από τους 37 συνολικά που θα παίξουν στον πρώτο γύρο. Δεν νομίζω. Δηλαδή θέλουμε δύο προκρίσεις. Δεν νομίζω. Και εγώ, γιατί αδύναμοι δυνατοί είναι ίδιας δυναμικότητας που παίζουν μεταξύ τους σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Γιατί ο Άρης μπαίνει στο β' προκριματικό, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λογικά λοιπόν στο πρώτο του παιχνίδι, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να μην μπλέκουμε με τους προκριματικούς γύρους, θα είναι ισχυρός. Στο δεύτερο πιθανότατα, εφόσον με το καλό περάσει από τον πρώτο γύρο, στον οποίο αποκλείστηκαν θυμίζω πέρσι και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Στο δεύτερο λοιπόν παιχνίδι του, εφόσον με το καλό περάσει, τότε το πιθανότερο να είναι στους αδύναμους. Είναι πολύ δύσκολο να προλάβει να αποκλειστούν τόσες πολλές ομάδες, σχεδόν οι μισές ισχυρές, ώστε να έχει μια ευνοϊκότερη κλήρωση ο Άρης. Δεν αποκλείεται βέβαια, έτσι, μπορεί να τον ευνοήσει η τύχη σε αυτό το κομμάτι και να φύγουν κάποιες ομάδες από τη μέση, αλλά το πιθανότερο είναι να είναι στους αδύναμους, χωρίς να σημαίνει ότι οι δυνατοί θα είναι όντως όλοι δυνατοί. Θεωρώ ότι μέχρι και τη δεύτερη σειρά αγώνων θα υπάρχουν ομάδες που θα είναι 100% στα μέτρα του Άρη. Θα υπάρχουν και ομάδες που θα είναι πιο δύσκολες. Σίγουρα. Που θα είναι τα παιχνίδια, έτσι να το χαρακτηρίσω, ντέρμπι. Και θα υπάρχουν και 2-3 ομάδες, τόσες όχι παραπάνω, απλά ο Θεός να φυλάει, οι οποίες δεν θα παίζονται. Δηλαδή τώρα, τι να σας πω, το επίπεδο Βαλένθια, ας πούμε. Το δεν θα παίζετε βέβαια είναι σχετικό με τον Άρη, στην Ευρώπη πάντα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι πιθανότητες... Και Ατλέτικο δεν παίζονταν, υποτίθεται. Ναι ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Αλλά οι πιθανότητες δεν θα είναι σε καμία των περιπτώσεων με τον Άρη, θα είναι μια κλήρωση που λες, που θα λες βοήθα Παναγιά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι άλλο να παίξει. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε κάτι κληρώσεις στα προκριματικά. Λέγαν όλοι να μην πέσει η άσχετη. Ότι προτιμούν να παίξει με τον Άγιαξ και όχι με τη Βασιλεία. Η Βασιλεία ήταν υποδιάλυση και ο Άγιαξ είναι στα ημιτελικά. Δεν έχει χάσει πουδενά εκτός έδρας στο Champions League. 9 παιχνίδια νομίζω έχει αίτητος, ναι, εκτός έδρας στο Champions League. Και πάει για τελικό. Παίζει ρόλο και πώς θα βρεις την κάθε ομάδα τη σεζόν που θα βγει στην Ευρώπη. Μετά, αν με το καλό φτάσουμε στη φάση των play-off, εκεί ξέρουμε ότι ο Άρης θα έχει να αντιμετωπίσει στην καλύτερη των περιπτώσεων μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, που αυτές οι καλές, πολύ καλές ομάδες είναι επίπεδου Αύστρια, Βιέννης ή αντίστοιχα πλέον τώρα δεν νομίζω. Η Αύστρια είναι ακόμα παίζει. Η Rapid παίζει. Ποιος παίζει από το...
Η Σάλτσμπουργκ παίζει σίγουρα. Τέλος πάντων, μια ομάδα η οποία δεν είναι της πρώτης γραμμής στα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά είναι εκεί στα 5ο-6ο-7ο, ή θα έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα τρίτο-τέταρτη, τέταρτο-πέμπτη, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Τρίτο-τέταρτη βγαίνει νομίζω Champions League σε αυτές τις χώρες. Δεν βγαίνουν Champions League. Τώρα, ας πούμε, ο έκτος της Αγγλίας θα μπει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο που μπαίνει και ο Άρης. Ναι. Ο πέμπτος της Αγγλίας θα μπει στο τρίτο προγραμματικό γύρο. Ο πέμπτος της Αγγλίας αυτή τη στιγμή είναι η Manchester United. Ο πέμπτος της Αγγλίας βασικά έχει πάει κατευθείαν στους ομίλους. Πάει κατευθείαν στους ομίλους, ψέματα. Ωραία. Ο έκτος της Αγγλίας μπαίνει στο δεύτερο. Η Manchester. Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι. Φέρτιν. Ναι. Φέρτιν να τη ρίξω ένα τρίμπαλο. Ναι, ναι, έγινε. Ο έκτος της Ιταλίας. Μάλιστα, θα είσαι στο παιχνίδι της Manchester. Όχι, φυσικά. Κάνε ένα θέμα, ρε φιλάβρο, στο λαμπάου τάρι, θα διαβάσει λίγο ο κόσμος. Θα το κάνουμε, ναι. Πότε, το είχα στο πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Την Τρίτη που έλειπες, τα είπαμε όλα αυτά. Τα αναλύσαμε στον αέρα. Τα αναλύσαμε. Ναι, αυτή τη στιγμή. Στον αέρα. Δεν τα γράψαμε όμως γιατί ήταν μεγάλα. Έκαλα. Ήταν πολλά. Γράψαμε για το. Περίμενε λίγο. Τα εισιτήρια. Λοιπόν. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, ας πούμε για παράδειγμα, έκτη είναι η Μίλαν. Η οποία Μίλαν, αν μείνει έτσι η κατάσταση, θα μπει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο για αυτή. Στον οποίο θα μπει επίσης ο 7ος Γερμανίας. Ο πέμπτος της Πορτογαλίας, ας πούμε ο 7ος της Γερμανίας αυτή τη στιγμή, περίμενε. Με αυτούς έχω να παίζω. Με αυτούς μπορεί να τους πετύχει πιο μετά. Περίμενε. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Κάτσε, είναι η Γερμανία. Ενώ και εδώ έχουν τα κορυφαία εδώ πέρα. Bundesliga. Bundesliga. Ναι. Άμα φορτώσεις και το Γαλλίο εδώ πέρα, περίμενε. Ναι. Ο 7ος, ας πούμε, της Γερμανίας. Ο 7ος της Γερμανίας αυτή τη στιγμή είναι η Hoffenheim. Ψιλοδύσκολο είναι. Όχι. Από τη Γαλλία, ας πούμε, είναι η Στρασμπούργκ ήδη μια ομάδα. Ή, ας πούμε, βλέπεις από την Ολλανδία είναι η Φέγενορντ ήδη στη φάση. Ή η Λέχια Γκντάνσκα την Πολωνία. Ο πέμπτος της Πορτογαλίας. Ποιος είναι ο πέμπτος της Πορτογαλίας? Τον έχω αυτόν. Ο πέμπτος της Πορτογαλίας. Άνετα. Πριμέρα Λίγκα. Πριμέρα Λίγκα, πέμπτος της Πορτογαλίας. Για να δούμε ποιος είναι. Ή Μοριρένσε. Τρίμπαλο θα τη ρίξω. Τρίμπαλο. Όχι, Γκυμαράς δεν νομίζω προλαβαίνει. Ναι. Ποιον άλλον έχεις? Τέταρτος της Τουρκίας. Ο τέταρτος της Τουρκίας. Το CW τι σημαίνει? Αυτό δεν είναι. Αυτό θέλω να δω τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Belgian First Division A. Ένας από το βελγικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά δεν μας λέει ακόμα ποιο. Εδώ στο σουηδικό τι λέει? Στο CW. Ποιος είναι Champions League, αυτός που θα πέσει? Αυτός που θα πάρει το κύπελο. Από το κύπελο θα προκύψει η ομάδα της Σουηδίας. Ποιος παίζει? Τώρα. Α, Cup Winner σημαίνει το CEO. Cup Winner. Το CEO. Cup winner. Ωραία, το PW τι σημαίνει? Πρωταθλητή. Όχι, δεν είναι πρωταθλητή. Το PW. Πρέπει να το δούμε. Ο τέταρτο τη Ελβετία, α πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, αυτού του έχει. Καλά. Και αυτό η πιθανή είναι και η από εδώ. Αυτοί θα προκύψουν από το Champions League. Από εδώ κάτω, ποιοι είναι εδώ? Εδώ είναι ο πρώτο προγραμματικό. Από εδώ που θα προκύψει ο αντίπαλό σου λογικά στον δεύτερο προγραμματικό. Από εδώ θα είσαι ή θα μπει με του αδύναμου? Πού θα είσαι εσύ σε αυτή τη φάση? Εσύ είσαι εδώ. Το βλέπει? Ναι, είμαι εδώ. Άρης. Και με ποιον θα παίξω? Με μια από αυτέ τι ομάδε που θα προκριθούν από τον πρώτο προγραμματικό. Α, και μάλιστα. Βλέπει, έχει εδώ πέρα. Και τι είμαι? Cork City, Shamrock Rovers, St. Patrick's Athletic. Στον πρώτο γύρο έχω τη βαθμολογία τη Ελλάδο. Άρα του έχω εδώ πάνω. Okay. Ναι, ωραία. Μετά, πάνω, όταν μετά περνάω λοιπόν. Πάω στον τρίτο προγραμματικό. Και πάω στον τρίτο προγραμματικό. Ναι, εδώ θα είσαι ο αδύναμο λογικά. Εδώ, με ποιους θα παίζω? Εδώ είναι ήδη Μπράγκα. Με ποιους θα παίζω? Η Γκένκ. Πρέπει να, ρε φίλε, να σχηματοποιηθεί το. Champions Path. Champions. Θα έχω και τέτοιο. Αυτοί που θα αποκλειστούν από του χρηματικού. Αυτοί που θα αποκλειστούν, θα πάω παίξω από τον Πάοκ. Όχι. Και ο Πάοκ παίζει εδώ στο. Ναι. Παίζει πιο μετά. Μπορεί να παίξω με τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξω με την ίδια χώρα. Τρίτο τη Ελβετία, α πούμε. Είμαι από την ίδια χώρα, δεν θα παίξω με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει την Ελβετία εδώ πέρα. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Η ανάλυση την θα Δευτέρα. Γίνει. Πρόσεξε, που θα λείπεις. Που θα λείπω. Πάλι θα λείπεις. Η ανάλυση θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί όλο το puzzle και θα βγουν όλες οι ομάδες. Δεν μπορούμε τώρα να μπούμε σε δικασία μιας πλήρους ανάλυσης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Στην Ελβετία, ας πούμε, αυτή είναι η Σιόνη. Τι ωραία πλέον ασχολούμαστε με αυτά. Ναι, ξανά είδες. Την ίδια στιγμή, καταρχήν έδωσες 3 εισιτήρια για το Άρη Σάντ. Έλα, ρε φίλε. Ωραία. Ο κόσμος περιμένει. 3 εισιτήρια. FM και ενώνομα τεπώνυμο.
στο 5-45-26, λίγο πριν τις 7 θα κάνουμε την κλήρωση για να πάτε κούτρα στο φινάλι της σεζόν. 15 βρουλάκια κάνει το εισιτήριο, παιδιά. Να αποχαιρετήσετε την ομάδα και θα την ξαναδείτε τώρα πάλι τέλη Ιουλίου. Μπορεί και αρχές Αυγούστου, ανάλογα που θα παίξει ο Άρης το πρώτο του εντός στην Ευρώπη. 1η Ιουλίου θα τη δείτε την ομάδα στην προετοιμασία που θα ανεβείτε. Θα ανεβείτε. Δεν θα πάει ο κόσμος. Ο κόσμος θα ανέβει, ναι. Ποιος θα ανέβει. Εγώ και εγώ. Ναι. Ναι, είπαμε τρία εισιτηριάκια μέχρι τις 7. Τώρα με έχει κινήσει την περιέργεια αυτό. Τέταρτος της Ρωσίας. Τέταρτος της Ρωσίας. Τον έχω. Γι' αυτό όλοι, εσύ χρειάζεται όλους έχεις μέχρι στιγμής. Αυτούς έχω όλους. Όλους τους έχεις. Δεν θέλω τη Μίλαν. Δεν θα με σφάξει η μαφία της UEFA. Ναι. Τι ακούω, Χριστέ μου. Κοίτα, μην πέσει με κανένα αντίπαλο. Καταρχήν, βάλε τα προκληματικά να δούμε. Θα το πάμε βήμα-βήμα. Βάλε λίγο, άνοιξε. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. First qualifying round. Εδώ. Πρελίμινε. Ανέβα. Εδώ, ρε Χριστέ. Να σου πω τους αντιπάλους μας. Λοιπόν. Βλέπεις, έχει και από κάποιες καλές χώρες. Δηλαδή, έχει κάτι Κροατίες, κάτι τέτοια. Εδώ πάω εγώ. Πού πας, στην Κύπρο. Δεν θα παίξουμε με κυπριακή ομάδα, θα είναι στους ισχυρούς. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων Σουηδούς. Είναι Νόρκεπινγκ του Κάλε Χόλμπεργκ. Δεν θέλω Σουηδούς, δεν θέλω Νορβηγούς. Ισλανδούς δεν με ενοχλεί. Αλβανούς. Όχι. Όχι. Λετωνούς. Αυτοί έχουν ίδιο. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν θέλω. Αυτή είναι Κροατία. Πού. Ρωσία είναι αυτό κάτω εδώ. Είναι αυτό. Αυτό είναι Σερβία. Και Σέρβους. Δηλαδή, εμείς θα πέσουμε με όποιον από εμάς από κάτω μας στη συνολική βαθμολογία της Ελλάδας. Με κάποιον από αυτούς. Ναι, με κάποιον κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς θα είναι στους ισχυρούς τώρα. Ναι. Θα είναι μαζί μας δηλαδή. Δεν θα κληρωθούν. Δηλαδή, ας πούμε αυτός που λέει κάπου είναι στη Σερβία, ναι. Λογικά θα ανέβει πάνω. Θα προκριθεί δηλαδή. Η βαθμολογία της Ελλάδας πόσο είναι αυτή τη στιγμή. 5.520 βαθμοί. Εμείς δηλαδή θα πέσουμε ομάδα από χώρα που είναι από κάτω τους 5.000 βαθμούς. Όχι από χώρα. Ομάδα που έχει βαθμολογία. Κάτω από, ναι, κάτω γιατί από και μάτια. Η χώρα, αφού μετράει η χώρα. Ναι. Ναι. Ωραία. 5.520 και κάτω. Ναι. Γιατί στον πρώτο γύρο μπαίνουμε με τη βαθμολογία της Ελλάδος. Ναι. Άρα θα πέσεις, ναι, με αυτές οι χώρες. Ναι. Ωραία. Ρουμανία. Ναι. Μια τέτοια χώρα θα είναι. Μολδαβία. Έχει ήδη δύο ομάδες. Και περιμένουν τον νικητή του κυπέλου στη Μολδαβία. Μιλσάμι, Ορχέι, αν την προφέρω σωστά. Να ξαναπάω πρέπει στη Μολδαβία. Πετροκούμπ, Χινσέτ. Ό,τι είχαμε πάει, Ζήμπρου είχαμε πέσει. Δεν πρέπει τώρα. Βένσπιλς. Ωραίο ταξίδι. Λιθουανία, καλοκαίρι. Ωραία, φίλε. Καζακστάν, βέβαια. Καϊρά, Ταλμάτι. Πρέπει να πάμε. Ναι. Το Μπολ, Ορντάμπαση. Ουγγαρία. Όχι, Βίτι είναι η Ουγγαρία. Ισλανδία. Βίτι είναι η Ουγγαρία, είδε. Δεν θέλουμε. Είδες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες λοιπόν που είναι δύσκολες. Φλόρα Ταλίν. Αυτές λογικά θα είναι στο τέτοιο. Δεν θέλω Σκόπια. Δεν μπορώ να πάω. Ίντερ Τούρκου. Η ομάδα του τέτοιου. Πέτρο Κανακούδη. Ναι. Τον πάρε μας δώσει info. Άρα φίλε να ξέρεις, θα παίξουμε. Πες μου τις δύο της Μολδαβίας. Μιλσάμι Ορχέι, ναι. Αν την προφέρω σωστά. Αυτή με την Ορχέι θα είμαστε. Ή Πετροκούμπ Χινσέστη. Όχι η Χέστη. Η Ορχέι. Πετροκούμπ. Αυτή ξέρεις μπορεί να είναι οι ίδιες ομάδες που έχουν αλλάξει όνομα. Λοιπόν, τρίτη βγήκε αυτή. Αυτή Είναι η πόλη, λέει, να το Χινσέστη. Πού είναι αυτό, ρε φίλε, το... Στην Μολδαβία. Δες εδώ πώς είναι. Ελογή. Παναγία μου. Όχι, δεν θέλουμε να πάμε εκεί. Πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο. Ναι, έχει βίζα. Πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο, Έχω. Πάει δεν, το... έχω. Δεν έχω. Έληξε. Πρέπει να βγάλουμε. Οχτοντάρι. Πω. Λοιπόν. Πάντα λεφτά μας. Άσε, λοιπόν, θα παίξουμε με την άλλη. Με ποια. Ή με τον νικητή από αυτήν την Ορχέη. Okay. Νικητή Ορχέι, με νικητή φίλε. Αυτό εδώ τι είναι το δωδεκάτο, το πρώτο τελευταίο, Αυτό. Πιο κάτω, εκεί, αυτό. Πιο πάνω. Αυτό. Τι είναι αυτό. Κάτσε, περίμενε να δω. Τι χώρα είναι αυτή. Λουξεμβούργο. Ναι ρε φίλε. Με αυτούς θα παίξουμε. Στον πρώτο γύρο. Εμφανή τουριστική διάθεση. Είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι αν παίξουμε με Λουξεμβούργο και το πρώτο μάτς είναι 25 Ιουλίου στο Λουξεμβούργο, θα μείνω στην Ολλανδία από τις 13-25 για να πάω κατευθείαν. Μπράβο, θα τα κάνει ο Κούλκας. Ναι. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις τι κάνουν πάλι φέτος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε η ίδια περίοδο προετοιμασία. Μία με 12 είναι ο ΠΑΟΚ και μετά είναι 18 με 28. Ναι. Και ο Άρης είναι μία με 13. Ναι.
Παρεμπιπτόντως κλείσαμε το, το αθλητικό κέντρο. Δεν ξέρω, φίλε. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Εσύ ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, τρία εισιτήρια. Άρης Ξάνθη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της, της εκπομπής, η οποία σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρή. Θα περιμένει τις δικές σας θέσεις, τοποθετήσεις, απόψεις σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι και πώς θέλετε να το βιώσετε και τι βλέπετε σιγά σιγά πριν από το τελευταίο παιχνίδι, πώς βλέπετε να ξεκινάει, γιατί ήδη θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, η προετοιμασία για, το, για την επόμενη σεζόν. Στην ουσία έχουμε καμιά πενταριά μέρες να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Έχει καμιά πενταριά μέρες η διοίκηση να οργανώσει τα πάντα ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος ο Άρης στη νέα σεζόν και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να κάνει μια καλή παρουσία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στο κύπελο και γενικότερα να ανεβάσει τον πήχη ακόμα περισσότερο. Όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε και για τα ωραία μπλουζάκια που βγάζει η ΠΑΕ και θα έχει η μπουτίκ νομίζω από σήμερα. Σήμερα, ναι. Από σήμερα μπορείτε να τα προμηθευτείτε για τα παιδάκια σας, για εσάς. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε πέρσι και είχε μεγάλη επιτυχία. 10.000 μπλουζάκια είχε πουλήσει πέρσι. Με τα όνειρα που παίρνουν εκδίκηση. Τώρα μου γράψε κανένα. Όχι. Λοιπόν. Πρέπει όμως. Δεν πρέπει. Αν μπλουζάκια αφαιρέσουμε. Θα σου πω εγώ. Δεν ανέλαβες. Το θέμα επικοινωνίας. Δεν ασχολούμαι. Τι να αναλάβω. Με επικοινωνία ΠΑΕ, έτσι μου είπανε. Ότι τι. Ότι να αναλαμβάνει. Καλά. Τι. Ότι τρως πιπερίδι. Ναι, ισχύει. Ναι, ναι. Κάτσε να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο. 107,4 All About Aris On Air. Χρήστανθο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Τρία εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Ξάνθη, Κυριακή 7 η ώρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Και το στέλνετε στο 54526, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7. Ήδη βλέπω πρώτοι έχετε αρχίσει να στέλνετε τα, τα μηνύματά σας. Ο 711 έχει ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο με έναν κολλητό μου. Δεν νομίζω όμως να είσαι εσύ ο κολλητός μου, φίλε 711 μάλιστα. Ο οποίος λέει, καλησπέρα Ευρώπη, είσαι έτοιμη για μία ακόμα κιτρινόμαυρη πανδεσία. Φτιάχνει η Ευρώπη, είναι αλήθεια τον Αριανό. Το φτιάχνει πάρα πολύ και τον κάνει ανυπομονή για τα πρώτα παιχνίδια εκεί μετά τα τέλη του, του Ιούλη. Μακάρι να έχει μια καλή κλήρωση ο Άρης, να αποφύγουμε τις εκπλήξεις, γιατί λέμε του χεριού μας και τους έχουμε κτλ. Αλλά άμα δεν είσαι σοβαρός και πας και με, και με λίγη υπεροψία, θα φας την κατραπακιά και μετά θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Αλλά σκεφτόμαστε θετικά και ας ελπίζουμε σε μια βατή κλήρωση τουλάχιστον στο δεύτερο προβληματικό και στη συνέχεια φυσικά που τη χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο τη βατή κλήρωση που θα δυσκολέψουν τα πράγματα και θα μπεις στους ανίσχυρους της διοργάνωσης. Επαναλαμβάνω, 3-3 και FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να αναφέρετε εσείς, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, που είναι ο... Δεν θα έρθει. Για δώσε λίγο χαλί. Φάκη, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να βήχουμε, Γιάννη μου. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, παιχνίδι την Κυριακή. Το αγωνιστικό είναι η αλήθεια. Μεγάλο ενδιαφέρον δεν παρουσιάζει. Σε σχέση με άλλες φορές, έτσι αλλιώς όλα έχουν εκρηθεί. Και οι δύο αδιάφοροι είναι σε αυτό το μάτς. Και ο Άρης και η Ξάνθη. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα μπούμε χαλαρά και να χάσουμε. Οκ, δεν πειράζει. Πρέπει να κερδίσει ο Άρης την Κυριακή. Είναι ένα παιχνίδι που για πρώτη φορά οι παίχτες θα είναι απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε άγχος. Δεν τους βαραίνει η πίεση του αποτελέσματος, θα παίξουν απελευθερωμένοι και το περιμένουν αυτό, πιστεύω. Ειδικά ο πυρήνας των ποδοσφαιριστών που τράβηξε το κουπί τη φετινή σεζόν, το περιμένει αυτό το μάτς πώς και πώς. Για να ζήσει λίγο το, το Βικελίδης με κόσμο διαφορετικά. Και μακάρι να μην επηρεάσουν βέβαια το παιχνίδι της Κυριακής οι καιρικές συνθήκες. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι ένας ακόμα λόγος προκειμένου να βρεθεί ο κόσμος στην Κυριακή στο γήπεδο και να χειροκροτήσει αυτά τα παιδιά που οκ, και κακά μάτς κάνανε μέσα σε σεζόν και κάποιοι την ακούσανε και στεροφωνικά για να χρησιμοποιήσω έτσι λίγο πιο λαϊκές εκφράσεις.
τους ασκήθηκε έντονη κριτική, να το πάω λίγο έτσι πιο πολιτισμένα, πιο ξύλινα, πιο δημοσιογραφικά. Αλλά πετύχανε το βασικό στόχο της φετινής σεζόν, που ήταν ο στόχος της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, στην τελική, ότι τον Άρη θα τον ξαναδούμε ξανά, θα τον ξαναδούμε πάλι 25 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου. Άρα, ας πάρουμε μια τελευταία δόση την Κυριακή και μετά τηλεορασίτσα στην προετοιμασία. Αυτοί που θα πάνε, βέβαια. Εντάξει, okay. Αυτοί που βασικά που θα μείνουν εδώ, που θα μείνουμε εδώ και θα δούμε την προετοιμασία από εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, για να τελειώνουμε γρήγορα με αυτό και να πάμε μετά σε όλα τα υπόλοιπα και στην πιο χαλαρή εκπομπή που, όπως είπε και ο Χρήστος, θα κάνουμε σήμερα. Ενδεκάδα σήμερα δεν έδειξε ο Παντελίδης, ούτε σήμερα βασικά έδειξε ενδεκάδα, αλλά από τις ασκήσεις που έκανε και τη δουλειά που έγινε στα τελειώματα, φάνηκε ότι δύσκολα θα προχωρήσει σε πολλές διαφοροποιήσεις και δύσκολα θα δώσει ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές τους οποίους είδαμε να τσεκάρει σε εκείνο το φιλικό με τον Ούπου Σουβόλου την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θα πάμε πάνω κάτω σε συγνώριμη συνταγή των τελευταίων αγωνιστικών, στους παίχτες που εμπιστεύτηκε ο προπονητής του Άρη όλο αυτό το διάστημα και τον έβγαλαν ένας προπρόσωπο στα περισσότερα παιχνίδια, με δεδομένες απουσίες όπως είναι του τιμωρημένου Λάρσον και του επίσης τιμωρημένου Βαλεριάνου. Του Βέλεθ ήταν απουσία μέχρι πριν λίγες μέρες, αλλά έχει μπει στις προπονήσεις, ανεβάζει ρυθμό, ίσως να είναι και στην αποστολή. Εγώ δεν αποκλείω και το να είναι στην εντεκάδα, το θεωρώ πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά επειδή υπάρχουν ακόμα 2 μέρες για το μάτς και με τον Βέλεθ να επανέρχεται ταχύτατα, δεν μπορώ να αποκλείσω το να το δούμε ακόμα και βασικό. Η λογική λέει πως δεν θα είναι, γιατί δεν είναι και 100% έτοιμος, και η λογική λέει ότι θα παίξει ο Δελιζής μαζί με τον Ρόουζ. Και ένας εκ των Τζανακάκη Σόζα στο δεξιά άκρο της άμυνας, αν παίξει τελικά ο Δελιζήσης. Από εκεί και πέρα ο Κόρτο θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Κουέστα φυσικά στο τέρμα, ο Ματίγια με το Σιώπη θα είναι στην μεσαία γραμμή. Η τριάδα τώρα πίσω από τον Φορ, ο Ματέο Γκαρσία θα είναι ο ένας, ο Μαρτίνες θα είναι ο δεύτερος και ο Φετφατζίδης θα είναι ο δεύτερος Winger, η πιθανή τριάδα πίσω από τον Φορ. Στο πολύ μικρό σενάριο, να δούμε τον Ντόνσο βασικό, μπορεί να πάει στα άκρα ο Μαρτίνες μαζί με τον Γκαρσία. Ο Ντόνσο πιστεύω θα είναι στην αποστολή, αλλά δύσκολο θα είναι στην εντεκάδα. Αυτό είναι το σενάριο σε περίπτωση που βρεθεί στην εντεκάδα. Αν δεν πάρει φανέλα βασικού, που είναι και το πιο πιθανό, θα είναι ο Μαρτίνες σε ρόλο επιτελικού μέσου και ο Φετφατζίδης με τον Ματέο Γκαρσία στα άκρα της επίθεσης. Και στην κορυφή ένας εκ των Τιγκινί ή Γιουνές με τον Τινίσο να είναι κάπως ανεβασμένος, είναι η αλήθεια, μετά από το μάτς με τον Πανετολικό στις προπονήσεις. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα στην τελική για τον Παντελίδη και να επιλέξει πάλι τον Τιγκινί, αλλά θα περιμέναμε να δούμε και την αυριανή προπόνηση για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τις τελικές αποφάσεις του 54χρονου τεχνικού για την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει την Κυριακή. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν θα μπει σε διαδικασία πάρα πολλών αλλαγών και θα στηριχθεί πάλι στον κορμό των ποδοσφαιριστών στον οποίο στηρίζεται όλο αυτό το διάστημα. Μπαίνατε σε μια Ξάνθη που και αυτή έρχεται αδιάφορη, ευτυχώς, στο Βικελίδη τελευταία αγωνιστική. Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της στην κατηγορία. Μία απουσία έχει του τιμωρημένου του Κασάδο. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι κανονικά στη διάθεση του Ράσταβα, αφού και ο Ντελούκας και ο Φασίδης προπονήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και υπολογίζονται για το παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα είναι διάφοροι Ξάνθη. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δείξει και την απαιτούμενη προσοχή σε αυτό το μάτς. Βέβαια, Ξάνθη θα δείξει προσοχή. Όχι, για τον Άρη λέω. Η Ξάνθη θέλει να έρθει, ρε φίλε, να κλείσει θετικά το πρωτάθλημα. Διάφοροι εκεί, ως χάλασε και λίγο τη ζημιά. Να σου κάνει λίγο τη ζημιά. Εντάξει, γιατί ξέρει τι κλίμα ετοιμάζει έτσι, ωραία αποχαιρετιστήριο και θα φάει ένα τρίμπαλο η Ξάνθη και να φύγει. Αρκεί να είμαστε σοβαροί. Κοίτα, γενικότερα τα μάτς με την Ξάνθη βάση προϊστορίας. Ναι, είδαμε το ωραίο θέμα μας ανέβασε το πρωί. Φτιάχτηκε η καρδιά μας. Ναι. Εντάξει, να μην καταγράφουμε δηλαδή. Φίλε, αφού 7 χρόνια δεν παίζαμε. 7 χρόνια. 6, 5, 9, 8, πόσα. 4. Okay. Τι. Εντάξει. Παίζαμε. Δεν παίζαμε. Okay. Άρα τι 10 χρόνια. Στα υπόλοιπα. Μας εγώ δεν είπα. Είπα πριν 10 χρόνια τελευταία νίκη του έργου τη Ξάνθη. Αυτό. Με εκείνη την πολύ ωραία κεφαλιά του Αμπρίου. Στο 92. Βέβαια. Βέβαια.
Μετά καλό υπεύθυνο επικοινωνία, βάζει δύο γκολ. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Παραπονιάρη, γιατί έχει εξελίξει στο μπάσκετ. Έχουμε να δούμε αν προπονήθηκε για Αμερικανή κιόλα, ναι. Δεν προπονήθηκαν. Πάλι, έλα Γιάννη. Νομίζω, μου. Δεν ξέρω για όλου, κάποιοι δεν προπονήθηκαν σίγουρα πάντω. Γεια σου, Γιάννη Παραπονιάρη. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Όσον αφορά τους Αμερικάνους, σίγουρα δεν έχουν λάβει στην προπόνηση μέρος ο Γκάρι Μπέλ και ο Μάικαλ Κάιζερ. Οι δύο Αμερικανοί εμένουν στη θέση τους και περιμένουν την καταβολή της δόσης του Μαρτίου, ώστε να επανέλθουν στις προπονήσεις και ξανά τη διάθεση του Γιάννη Γαστρίτη. Τώρα περιμένουμε βέβαια για την επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ για να δούμε αν ο Ραμόν Χάρης ή ο Γκάρι Μαγκή ακολούθησαν το ομαδικό προπονητικό πρόγραμμα. Μια πληροφορία που έχουμε είναι ότι και οι τέσσερις Αμερικάνοι παρακολούθησαν σήμερα το βίντεο με το scouting που έκανε ο Γιάννης Γαστρίτης και οι συνεργάτες του εν ώψη της αναμέτρησης με το Ρέθυμνο. Α, βλέπω βίντεο τουλάχιστον. Ναι, είναι στη διδασκαλία, του βίντεο είναι παρόντες. Άρα θα παίξουν. Η δέσμευση που υπάρχει, και οφείλουμε να το σημειώσουμε, αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα έλεγα, η δέσμευση που υπάρχει από πλευράς διοίκησης είναι ότι μέχρι και το παιχνίδι με το Ρέθυμνο, δηλαδή μέχρι την Τρίτη ουσιαστικά, καθώς την Τετάρτη είναι η αναμέτρηση με την ομάδα από την Κρήτη, μέχρι την Τρίτη θα τους έχει καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό, το οποίο τους οφείλεται για τη δόση του Μαρτίου. Γιάννη, για να έχουμε εικόνα για τι ποσό μιλάμε. Συνολικά και για τους τέσσερις παίκτες. Ναι. Δεν έχω ακριβή εικόνα, είναι η αλήθεια, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο με βάση τις δόσεις των συμβολέων που πληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες είναι ένα ποσό το οποίο δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ. Έτσι, πολύ, σύνολο. Στο σύνολο, έτσι επιδερμικά. Αν έχουν πάρει λοιπόν το 1 πέμπτο, δεν πήραν το 20%. Ναι, το 20%. Άρα μένουν τα 4 πέμπτα. Σωστά. Δηλαδή μιλάμε για 16 χιλιαρικά. Ναι, ουσιαστικά ναι. Ωραία. Ουσιαστικά ναι. Και πάλι άρα ξεφτιλιζόμαστε για 16 χιλιαρικά. Και πάλι το μεταφέρω. Ωραία, αυτό με μια επιφύλαξη, με γνώμονα τις δόσεις των συμβολέων, τα λεφτά που κατατίθονταν τους προηγούμενους μήνες και πήγαιναν στις δόσεις των συμβολέων των παικτών. Μάλιστα. Βέβαια για τον Μπέλ υπάρχουν και περσινά χρωστούμενα. Σίγουρα. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα αυτά, αλλά... Για τον Μπέλ υπάρχουν περσινά χρωστούμενα, για τον Λευτέρη τον Ποχορίδη επίσης υπάρχουν περσινά χρωστούμενα, για τον Φλιόνι ο οποίος ήταν και πέρσι στην ομάδα όλοι να σγκάρει υπάρχουν χρωστούμενα. Είναι και η περίπτωση του Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι και πιστωτής στο άρθρο 99, οπότε έχει λαμβάνει και από κοινό το κομμάτι χρήματα. Φέτος έχει πάρει ένα πολύ μικρό ποσό από εκείνα τα χρήματα τα οποία έχει λαμβάνει. Γενικότερα τα ανοιχτά μέτωπα είναι πολλά και πρέπει να βρεθεί μια λύση, ένας τρόπος ούτως ώστε να καλυφθούν αυτές οι τρύπες για να κλείσει με όσο το δυνατόν μικρότερο άνοιγμα η φετινή χρήση. Μάλιστα, αφού θυμίσω ότι έχουμε τρία εισιτήρια για τους φίλους ακροατές, FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526, τρία εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη. Βγήκε και θέμα τώρα συμμετοχής, αστείο βέβαια είναι τώρα αυτό που θα πω. Συμμετοχή στα play-off. Σωστά. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο... Αντί να το κλείσουμε, να φύγουμε γρήγορα, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι αυτή η παράταση, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει να παίξει στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της Basket League με τον Προμηθέα, καθώς ορίστηκε στο παιχνίδι του ένας από τους τρεις διαιτητές τους οποίους είχε χαρακτηρίσει ως ανεπιθύμητους στα παιχνίδια του. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Αναστόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος ρέφερη που ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν κατέβει να παίξει απέναντι στην ομάδα της Πάτρας, τότε αυτό λέει, δεν θα κατέβει. Υποβιβασμός. Τότε υπάρχει αλλαγή στη βαθμολογία, όλες οι ομάδες ανεβαίνουν μία θέση, άρα ο Άρης ανεβαίνει στην 8η θέση της ανεβαίνει βαθμολογίας. Ανεβαίνει ακόμα και με ήττα από το Ρέθυμνο. Ανεβαίνει με ήττα από το Ρέθυμνο. Καταρχάς αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο Πανιόνιος ισοβαθμούν
στο βαθμό στη βαθμολογία. Ναι. Οπότε, ο Άρης έχει το με το ίδιο αποτέλεσμα παίζει ο Άρης. Με το ίδιο αποτέλεσμα παίζει ο Άρης. Αν χάσει ο Πανιώνιος μέσα στον Προμηθέα που... αν χάσει ο Πανιώνιος το τελευταίο του παιχνίδι... Μισό λεπτό. Θα υπάρχει όμως με νίκη του Ρεθύμνου και ήττα Άρη και Πανιωνίου, υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Ποιος είναι καλύτερος? Ο Άρης έχει τις ισοβαθμίες υπέρ του. Έχει κερδίσει, πώς έχει. Με το Ρέθυμνο, άμα χάσει, πώς θα την έχει υπέρ του? Με το Ρέθυμνο έχει κερδίσει με ένα πόντο. Αν χάσει με ένα πόντο, τότε δημιουργείται θέμα. Αν χάσει λοιπόν με δύο πόντους, το τέτοιο, πάμε σε τριπλή ισοβαθμία. Και σε τριπλή ισοβαθμία πάει μεταξύ τους τα παιχνίδια. Τι έχουν κάνει τα μεταξύ τους παιχνίδια? Ο Άρης έχει 3 νίκες σίγουρα. Ο Πανιώνιος έχει 2. Έχει κερδίσει το Ρέθυμνο 2 φορές ο Πανιώνιος. Δεν το έχω μπροστά μου, η αλήθεια είναι, δεν το θυμάμαι. Ο Πανιώνιος πάντως παίζει με το Χολαργό τελευταία αγωνιστική, οπότε σε περίπτωση ήττας του Άρη από το Ρέθυμνο και νίκης του Πανιωνίου... Πρόσεξε λίγο τώρα, το βρήκα το σύνολο. Ο Άρης έχει 3 νίκες, ο 2 επί του Πανιωνίου και... Όχι, επί του Πανιωνίου έχει 1 νίκη. Σωστά? Μία επί του Πανιωνίου, απλά έχει κερδίσει με 25 πόντους, οπότε έχει καλύψει και τη διαφορά με την οποία έχασε μέσα στη Νέα Σμύρνη. Οπότε, σε τριπλή ισοβαθμία λοιπόν, φίλε Γιάννη, ως γνώστης εδώ των ισοβαθμιών, ο Πανιώνιος πάει στα play-off. Άρα δεν είναι τέτοιο. Άρα ο Πανιώνιος, ό,τι και να γίνει, αν ο Άρης χάσει από το Ρέθυμνο, έχουμε τριπλή ισοβαθμία, βγαίνει στα play-off βέβαια. Μάλιστα. Δημιουργείται λοιπόν αυτή η συνθήκη. Έτσι ακριβώς. Τριπλή ισοβαθμία. Αν τα τώρα... Άρα πρέπει να κερδίσεις. Για να πρέπει να κερδίσεις, ναι. Εντάξει, θεωρητικά πάντα η ομάδα κατεβαίνει για να κερδίσει. Έτσι. Και γι' αυτό άλλωστε είχε και σε μια ομιλία που είχε κάνει τις ημέρες του Πάσχα ο Χάρης Παπαγεωργίου στους παίκτες, τους είχε ζητήσει να κλείσουν τη χρονιά νικηφόρα και έτσι όπως αρμόζει στο σύλλογο. Τώρα η ομάδα θα κατέβει να παίξει. Αν θα κατέβει να παίξει με τους 4 Αμερικάνους, εφόσον τους καταβληθεί η δόση του Μαρτίου, θα έχει και περισσότερες πιθανότητες. Τώρα, αν η ομάδα δεν τακτοποιηθεί αυτή η οικονομική οφειλή και κατέβει με απουσίες και ιτηθεί, τότε είναι ένα άλλο σενάριο. Αλλά το θέμα της ομάδας είναι ότι θα κατέβει να παίξει το τελευταίο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, με τη δέουσα σοβαρότητα, με τη δέουσα προσοχή, ούτως ώστε να το κερδίσει. Και αν εξελιχθούν τα πράγματα και κατακτήσει την 8η θέση της βαθμολογίας, τότε αναγκαστικά θα παίξει και 2 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ερώτηση, δεν είναι καλό αυτό που κάνω, γιατί και εμένα με εκνευρίζει. Γιατί σε πιάνω απροετοίμαστο. Στο μπάσκετ, ναι, μετράει στην ισοβαθμία οι νίκες. Στο ποδόσφαιρο μετράνε οι νίκες. Δηλαδή, με ποδοσφαιρική βαθμολογία ισχύει αυτό που λέω. Πανιώνιος δηλαδή στα play-off. Στο μπάσκετ μετράνε οι νίκες, οι βαθμοί δηλαδή, ή μετράνε οι πόντοι στα μεταξύ τους? Η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους θα είναι... Μα είναι τριπλή ισοβαθμία. Ποια μεταξύ τους? Γι' αυτό σου λέω. Μετράνε οι νίκες συνολικά. Δηλαδή 3 νίκες ο Πανιώνιος, 2 ο Άρης, 1 το Ρέθυμνο. Ή μετράει το συν 15, συν 28, συν 34 στα παιχνίδια όλα μαζί. Δηλαδή κάνουμε ένα goal average. Ο Άρης συνολικά... goal average μετράει. Άρα δεν βγαίνει ο Πανιώνιος? Το goal average έχει μια μετράει. Νίκη παραπάνω. Ο Πανιώνιος έχασε με 25 μέσα στο παλέ. Ναι, βρε. Αλλά κέρδισε 2 φορές το Ρέθυμνο. Ναι, σωστό. Έχει άρα 3 νίκες στα μεταξύ μας. Έχει 1 νίκη επί του Άρη και 2 επί του Ρεθύμνου, 3. Ναι. Άρα έχει 6 και 3, 9 βαθμούς. Μετράνε βαθμοί ή μετράνε πόντι ανάμεσα στις 3 ομάδες που ισοβαθμούν? Γιατί αν μετράνε πόντι πρέπει να το δούμε. Μετράνε πόντι, έχω την αίσθηση. Και όχι νίκες. Μετράνε δηλαδή, άμα έχεις χάσει ένα παιχνίδι με 100 πόντους και έχει κερδίσει 4 με 20, χάνεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται περί ισοβαθμίας με την ομάδα την οποία
έχεις κερδίσει με 100 πόντους ή έχεις χάσει με 100 πόντους. Ναι, αλλά εμπλέκεται οπότε και πηγαίνεις, τρίτη. Οπότε πηγαίνεις και προσαρμόζεις επάνω εκεί. Εμπλέκεται και τρίτη ομάδα τώρα εδώ. Αν ήταν ένας-ένας η ισοβαθμία, το ξέραμε, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε, θα βρω τώρα, φίλε, θα βρω ακριβώς τώρα πόσο έχει για να δω αν υπάρχει από εκεί. Ο Άρης πόσο έχασε τον Πανιόνιο, 4? Ναι, 4 πόντους. Και κέρδισε 25. Ναι. Άρα είναι στο συν 21 ο Άρης. Αν ανοίξεις και ένα από το Ρέθινο, συν 22. Αν έχετε εικόνα μπροστά σας από την βαθμολογία, δείτε το συν πλήν που υπάρχει στη συνολική βαθμολογία. Τώρα είναι οι δυο τους, δεν γίνεται να υπάρξει. Καταλαβες. Περίμενε όμως, 7 πόντους κέρδισε το ένα παιχνίδι το Ρέθινο. Και στο άλλο παιχνίδι ο ιστορικός το κέρδισε 16 και 7. 23. Ο Άρης είχε 22, φίλε. Για ένα πόντο είναι πάλι ο Πανιώνης από πάνω. Ναι. Ναι. Άρα και στις δύο περιπτώσεις είναι ο Πανιώνιος. Άρα, σε περίπτωση ήταν στο Άρη. Αν χάσει ο Άρης, δεν παίζει play-off. Δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο θέλει να παίξει με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα έξοδα που πρέπει να έχει και για ταξίδι στην Αθήνα. Με τον Παναθηναϊκό θα παίξει εδώ μεταξύ, έτσι. Με τον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο. Την άλλη θα παίξει σε ένα παλέ με τον Παναθηναϊκό. Στο παλέ. Ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για την ομάδα, εφόσον στην τελική κατάταξη. Εφόσον έχουμε ακόμα παίχτες μέχρι τότε. Ναι. Ναι, είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζητούμενο είναι και αυτό. Μάλιστα. Άρα η αποχή συνεχίζεται. Βίντεο όμως είδαν τα παιδιά μας και περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα. Έτσι όπως τα ακούω, ο Άρης θέλει μόνο νίκη για να μπει στα play-off, εφόσον βέβαια δεν κατέβει ο Ολυμπιακός, που νομίζω θα το κάνει. Θα προχωρήσει αυτή την απειλή. Ναι, γιατί και οι πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της Αδριατικής Λίγκας που έχει τεκάρει ο Ολυμπιακός, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις 14 του Μαΐου περιμένουν τη Γενική Συνέλευση των ομάδων της Αδριατικής Λίγκας, η οποία Γενική Συνέλευση θα λάβει και την τελική απόφαση αν θα δεχθεί την ομάδα του Πειραιά να συμμετάσχει στο πρωτάθλημά της. Και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι να ισχύσει αυτό το ενδεχόμενο και να υλοποιηθεί συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ποσοστό πιθανοτήτων. Οπότε ο Ολυμπιακός κατά τα φαινόμενα δεν θα κατέβει να παίξει την τελευταία αγωνιστική και θα υποβιβαστεί και θα συνεχίσει την Αδριατική Λίγκα. Επική ανακοίνωση για Γιαννακόπουλο. Άμα τα διαβάσουμε εμείς θα φάμε πρόστιμο από το Εσουρού, αυτός μπορεί να βγάζει ό,τι θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Και απ' την άλλη, τους κάνει πλάκα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τους κάνει πλάκα κυριολεκτικά ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Τους έβαλε τελευταία αγωνιστική τον Αναστόπουλο. Εντάξει, γίγαντας. Γίγαντας με διαφορά. Ωραία. Okay. Καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια σε ένα λοιπόν αυτά το Γιάννη Παραπονιάρη για τις τελευταίες εξελίξεις στο μπασκετικό Άρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 15 με την Παρτιζάν στην Παιανία. 1-1. Πάλι! Ναι, αλλά ο Άρης πέρασε στην επόμενη φάση. Μπράβο τον Άρη. Πιστεύω πρώτη τελικά. Το έδειχνε αυτό, ρε φίλε. 15 όχι. Δεν το είχε. Δεν το είχε. Με δύο ισοπαλίες και μία έγινε με 5 βαθμούς γιατί κέρδισε 4-0 χθες τον Απόλλωνα Σμύρνης. 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Τα γράψαμε, δεν τα γράψαμε. Που έπρεπε να είναι 5-0, γράφηκαν το πρωί. Και τώρα. Κάπα 13. Κάπα 13 αποκλείστηκε. Και τώρα με ακούει η Βάρδια, ναι. Θα βάλει ότι η ΚΑΠΑ 15 πέρασε πρώην τελικά. Μπράβο την ΚΑΠΑ 15. Τον όμιλό της. Ωραία. Και θα παίξει στους 8 του συγκεκριμένου. Ο Ζελενίτας είναι αυτός ο παλιός ο παίκτης. Ο Ελευθεριάδης τον ξέρω, ήταν στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή. Ναι. Ο Απόστολος Αποστόλου δεν τον θυμάμαι. Το Ατρομήτου νομίζω κάτι ήταν. Ο Ζελενίτας πρέπει να είναι ο παλιός ο παίκτης, φίλε. Γιώχαν Κλάισον. Κρίστιαν Φλότχαμ. Ωραία, διοργάνωση είναι αυτή. Είναι κάθε χρόνο, ναι, έχει συμμετάσχει και πέρυσι ο Άρης. Κωνσταντίνος Σεπέτας. Η ΚΑΠΑ 13 έχασε σήμερα από Πανιόνιο και Παρτιζάν Τυράννων με 2-0 και τα δύο. Και στα δύο τήθηκε και αποκλείστηκε. Πιστεύω για τον Πανιόνιο. Τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε. Τον Πανιόνιο έβγαλε ισοπαλία χθες 2-2. Εν τω μεταξύ, τη διοργάνωση την κάνει η Yellow. Yellow Fields. Yellow Fields, ναι. Yellow. Πού είναι αυτό, ρε φίλε, το Yellow. Ωραία, μπράβο στα παιδιά της ΚΑΠΑ 15. Εξεμπειρίες λέγουν σε αυτή την ηλικία. Α, Γιαννάκια που είναι. Έχει καμιά εικόνα, έχει να δούμε. Θα βάλετε καμιά εικόνα εσείς εκεί στο Λαμπαουτάζ να δούμε. Τι έχουν βγάλει. Τι. Έχουν βγάλει. Να βρείτε. Να βρείτε. Live, ορίστε, live.
Τώρα, μα... Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Πάτε κι εσείς να αποχαιρετήσετε τον Άρη για φέτος. Σε μια ωραία ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί. Και πριν πάτε στο γήπεδο, πάτε και στην boutique, παίρνετε ένα από αυτά τα ωραία μπλουζάκια τα οποία τύπωσε η ΠΑΕ και διατίθεται από την boutique της ομάδας του Κλειάνθης Βικελίδης. Κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε γίνει πέρυσι. Με όλους τους παίχτες, μένε πάνω στην συγκεκριμένη μπλούζα. Όσοι παίξαν, αλλά και όσοι δεν έπαιξαν φέτος. Όλοι μαζί συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα Νίκο και Χρήστα. Την Κυριακή πάμε να φωνάξουμε Άρης. Λοιπόν, βλέπω στην Αγία να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα εισιτήρια. Είναι θετικό να βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μας, γιατί είναι και αδιάφορο η αλήθεια. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Αγωνιστικά δεν έχει κάποιο κίνητρο για την ομάδα. Είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την εντεκάδα και τη σκέψη του Σάβα Παντελίδη για το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει την Κυριακή απέναντι στην Ξάνθη. Χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, την τελευταία, για να δούμε πώς ακριβώς το σκέφτεται ο Παντελίδης. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-287-888 μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα για να συζητήσουμε και μαζί σας. Ακούσατε μια έτσι περιληπτική παρουσίαση της κατάστασης όσον αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη την επόμενη σεζόν. Ακούσατε για το ματς Κυριακής, ακούσατε για το μπάσκετ, το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσε ο Γιάννης Παραπονιάρης για τους Αμερικανούς που παρακολούθησαν το βίντεο αλλά δεν συμμετείχαν στην προπόνηση. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που αναμένουμε, όπως διαβάζουμε ίσως και μέσα στην ημέρα, μια ανακοίνωση από τους Ερυθρολεύκους, οι οποίοι μάλιστα, όπως γίνεται τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, σκέφτονται, λέει, να κατεβάσουν ομάδα Under 21 στην Α2 και να υπάρχει μια κανονική ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στην Αδριατική Λίγκα και στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Εκπληκτικά πράγματα τα οποία γίνονται στο αθάνατο ελληνικό μπάσκετ. Τι να παίζει στην Ελλάδα. Εντάξει, ναι, μπορεί να πάει στην Αδριατική. Τώρα το θέμα είναι τι παίχτες θα μπορέσει να προσεγγίσει. Ευρωλίγκα παίζει. Για την Αδριατική Λίγκα και την Ευρωλίγκα, όχι. Okay. Ευρωλίγκα παίζει, ρε. Εντάξει. Τι του νοιάζει του παίκτε η Ελλάδα, ίσα ίσα βαριούνται κιόλα. Και είναι και ένα θέμα κυρευστότητα στον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια. Του τελευταίου μήνε φαίνεται να υπάρχει ένα θεματάκι. Όχι θεματάκι, βασικά θέμα. Με Αμερικανού να φεύγουν, γιατί λέμε, δεν έχουν φύγει οι Αμερικανοί μόνο από τον Άρη, α πούμε. Που δεν φύγανε βασικά από τον Άρη, απέχουν από τον Πάοκ, α πούμε, φύγανε Αμερικανοί. Έχουν φύγει οι Αμερικανοί από τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Τουλάχιστον από τον Άρη δεν φεύγουν ακόμα, αλλά απέχουν. Εντάξει. Είναι και αυτό. Μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πρώτη νίκη βλέπω για το εφηβικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Καβάλας. Κόντρα στην Ασπίδα Ξάνθης με 103-64. Ξέσπασαν τα παιδιά μας. Στο τρίτο τους παιχνίδι για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο Λαμπατάρι μπορεί να διαβάσει κάποιες δηλώσεις του Σάβα Παντελίδη στην ΕΡΤ. Η χρονιά, λέει, μου αφήνει καλή αίσθηση παρά τα όσα περάσαμε, τα σκαμπανεβάσματα, πετύχαμε τον τελικό στόχο και σχετικά άνετα. Okay. Σχετικά άνετα προς το τέλος. Και όχι τόσο στην καρδιά της σεζόν. Δημιουργώντας καλή βάση για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, πάντα θέλεις και μπορείς να πας ψηλότερα. Στο τέλος βλέπεις τι έχεις κάνει, διαλέγεις τα σωστά, κοιτάς τα λάθη, αλλά πάντα πρέπει να έχεις μεγαλύτερο στόχο από αυτούς που έχεις πετύχει. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε επικεντρωθεί στις θέσεις που θέλουμε όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση, όχι σε κάποια πρόσωπα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, τις οποίες πρώτα θα εξετάσει ο αθλητικός διευθυντής και μετά θα φτάσουν σε εμάς, αυτούς που έκανε την μαγνητοφώνηση. Ασφαλώς θέλουμε την ομάδα να πηγαίνει καλά. Το τι και πώς θα το εξετάσουμε μόλις τελειώσει. Ναι, δηλαδή, οκ. Okay. Φίλε. Εντάξει. Δεν δικαιούσε να ξεφωνίζει για τέτοια πράγματα. Όχι, στην απομαγνητοφώνηση. Ναι. Είσαι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν μπορείς να πεις κάτι σε αυτό. Έχουμε περάσει 8 ώρα στο Βελίδιο για να απομαγνητοφωνήσεις live. Και μετά βάζουμε λάθος τον τίτλο. Δεν βάλαμε ποτέ λάθος στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο. Έχουν τεθεί, λέει, ερωτηθείς για τον επόμενο στόχο του Άρη, ότι έχουν τεθεί, όπως λέμε, μαγνητοφώνηση. Αλλά δεν μπορώ να τους δημοσιοποιήσω. Εντάξει, δεν περιμέναμε κόσμο να το κάνεις κιόλας. Θα τα πούμε, λέει, μόλις τελειώσει η χρονιά. Από τη Δευτέρα και εμείς, παιδιά, νομίζω ότι θα είμαστε θέσεις να πούμε πολλά περισσότερα όσον αφορά την επόμενη χρονιά. Θα τα πεις, φίλε. Εντάξει, ναι, εδώ θα λείψει Δευτέρα και τελικά, γνωριστικό. Θα δούμε. Θα δούμε, μάλιστα.
Ωραία. Θα πω τη Δευτέρα λοιπόν που θα λείπει ο Χρήστο, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά του. Όλα εδώ πέρα, παιδιά, Δευτέρα. Γιατί με κρατάει ο Χρήστο τόσε μέρε. Έχουμε γραμμή, Βασίλη μου. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Πριν μιλήσω παραπονιάρη, τώρα θα κάνω και εγώ ένα παράπονο. Ναι. Στο site κάτι που με ενοχλεί και μου χτυπάει στο μάτι συνέχεια. Mm. Δεν ξέρω ποιο, αλλά κάποιο γράφει συνέχεια η κίτρινη και η κίτρινη. Η ομάδα είναι κυτρινό-μαύρη. Μαζί σου, ναι. Και είναι περίμενε, λάθος. Περίμενε. Μη συνεχίσεις, περίμενε λίγο. Πες λίγο. Ο κύριος Χρύσανδος, πριν από τρεις μέρες, στο... Σε ποιον το είχες πει, εγώ. Στο chat που έχουμε για να μιλάμε μεταξύ μας, τι έγραψε. Ναι, το είχες γράψει, όντως. Τι είχε γράψει. Για ποιον το είχες γράψει. Ότι δεν είμαστε κίτρινοι, είμαστε κυτρινό-μαύρη. Ευχαριστώ. Αλήθεια είναι. Εγώ, κοίταξε, Χρύσανδε, σου... Επειδή σε ακούω χρόνια, ξέρω πώς ακριβώς το χειρίζεται το θέμα. Το θέμα είναι, μομφίωμες προς εσένα, το ότι δεν έχεις καταφέρει με κάποιον τρόπο να μεταλαμπαδεύσεις θα τους δύρω. Τον τρόπο, δεν ξέρω, βρες τον τρόπο εσύ. Δε λες που κράτησε το κίτρινο και δεν το γράφει η μαύρη. αυτό θα ήταν για τα ανάθεμα. Αλλά να σου πω κάτι, ενοχλεί μόνοι μας, ας πούμε, εσκεμένα γνωρίζεις για ποιο λόγο τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αυτή η έκφραση από ποιους ερχότανε και με ποιο τρόπο τι προσπαθούν να πετύχουν. Να το διορθώσουμε, να το διορθώσουμε. Ωραία. Τώρα όσον αφορά για την Κυριακή, το μόνο που έχω να πω ότι όλοι πρέπει να πάμε, είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, είτε έχει καλό καιρό είτε δεν έχει. Είναι μια γιορτή. Δεν γιορτάζουμε βασικά που βγήκαμε στην Ευρώπη, γιατί το επίπεδό μας δεν είναι μόνο τόσο να φτάνουμε απλά στην Ευρώπη. Είναι ένα ουφ. Απλά είναι μια επιβράβευση για τις προσπάθειες που κάναν τα παιδιά, ο Καρυπίδης κτλ. Και νομίζω ότι ακόμη και αυτό το μπλουζάκι, όχι ότι είναι κάτι το τρομερό, αλλά η κίνηση θα πρέπει να το πάρουμε όσοι μπορούμε περισσότεροι, όχι γιατί θα τονώσουμε τόσο πολύ οικονομικά την ΠΑΕ, αλλά γιατί θα δώσουμε ένα μήνυμα στην ΠΑΕ ότι εμπορικά μπορούμε να στηρίξουμε τις δικές προσπάθειες. Να είσαι καλά. Για χαρά. Έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-287-888. Παραμένει ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμίζω δίνουμε 3 εισιτήρια. Α, τον καιρό βλέπεις. Τον καιρό. Ταξίδι πάει. Πού θα πάω, ρε φίλε. Έχει δεξιά-αριστερά Lufthansa αυτά. Και τι γι' αυτό. Ταξίδι πιο μετά, τελειώσουμε με το παλό. Ξέβλεπα ένα τουρκικό έργο εδώ πέρα κάτω και μου το άλλαξε ο Ματζούκης. Καλά έκανε. Δεν βλέπουμε τουρκικά. Ούτε εγώ βλέπω. Την Κυριακή λέει την ώρα του μάτς, βέβαια δεν μου τη βγάζει. Την ώρα του μάτς δίνει 20% βροχή. 9 η ώρα λέει ασθενής βροχή. Που θα έχει τελειώσει το παιχνίδι βέβαια και 19 βαθμοί. Κρύο δεν θα έχει. Δεν θα έχει αυτό το πράγμα που είχε με τον Ατρόμητο. Όχι. Και μια ψυχάλα να ρίξει δεν είναι δροσιστική. Καλά, εκείνο με τον Ατρόμητο ήταν τώρα 2 φορές το χρόνο άνοιξε ουρανή. Τι να κάνουμε. Δηλαδή για 4 ώρες στη Θεσσαλονίκη έβραχε ασταμάτητα και πολύ πράγμα. Όχι μια ψυχάλα. Εντάξει, έκατσε δηλαδή η Κέντα με τέτοιο τρόπο. Να παίζει ο Άρης και να βρέχει κατακρατούντο. Και ως γνωστόν, ο Άρης με τη βροχή δεν τα πάει καλά, είναι η αλήθεια. Ειδικά όταν παίζει το Βικελίδη. Με βροχή δεν κερδίζουμε. Ναι, έχουμε ένα θεματάκι. Εμείς ναι. Εμείς τη βροχή λιώνουμε σαν τη ζάχαρη. Ναι. Δεν μπορούμε, το έχουμε αυτό. Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Σαν εκείνο το αλήθεια, μνήμη παιχνίδι με τον Παθρακικό. Όντως. Λοιπόν, με τον Πιο Βεζάν. Μετά ο Γιώργος θα μας πει για το νέο επίτευγμα του Τόμ Παπαδόπουλου. Νέα αφαίρεση βαθμού στον Ηρακλή. Θυμίζω είναι αυτός ο οποίος θέλατε να φέρετε κάποιο στον Άρη. Έστειλε ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα, αλλά Μαρμαρά γύρω να πείσουν να πάρουν την νερά μας εκδίκηση. Πώς, Μαρμαρά. Καρυπίδη φύγε, Ντολομπού. Όπως λέγανε κάποιοι φίλοι, που έχουν εξαφανιστεί φυσικά τώρα και δεν ξαναλένε για τον Παπαδόπουλο. Και το λάθος που έκανε τότε ο Καρυπίδης να μην δώσει την ομάδα και να πάρει τα λεφτά του σε 8 χρόνια, όπως είχε γίνει η πρόταση. Από τον κύριο Τόμα Παπαδόπουλο, που βέβαια τώρα αυτό το μείον 3 είναι το πρώτο. Με Λουκίνα τι έγινε. Περιμένουμε ένα δεύτερο με τον Λουκίνα. Και μετά προσέξτε πώς θα υποθηκεύσει και την επόμενη σεζόν για τον Ηρακλή. Στην δεύτερη εβδομάδα επιτήρησης, γιατί είναι 2 τα στάδια της επιτήρησης, το πρώτο στο οποίο απέτυχε τώρα, και το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης θα φάει το μείον 3 για του χρόνου. Δηλαδή όπου και να παίξει, θα ξεκινήσει με μείον 3. Και μια ομάδα η οποία είχε όλα τα φόντα. Και λόγω ιστορίας και φανέλας και όλα τα υπόλοιπα, να ανέβει στην Α κατηγορία,
αν δεν αλλάξει κάτι με αυτά που έχουν πει για την αναδιάρθρωση, θα πάει στην τρίτη εθνική, στην ουσία. Γιώργα, μα πες, ξεμπλέξα τα χρέη από μέρος των χρεών. Όχι, δεν ξεμπλέξεις πλέον τα χρέη. Πλέον διατηρείς το 50% σε παίκτες και τα λοιπά και το σύνολο στο δημόσιο. Δεν γλιτώνεις πλέον. Εκτός να πας στη Δέλτα. Δεν έβαλε δόσεις. 120 δόσεις. Τι συζητάμε πάλι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Έχει μπλέξει ο Ηρακλής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πώς θα ξεμπλέξει, δεν ξέρω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει βόλεϊ. Θα υπάρχει ενημέρωση από τον Λίμπερο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ο πρώτος τελικός. Ο δεύτερος πότε είναι? Τη Δευτέρα. Μάλιστα. Για την ώρα πάμε στο break. Δες το μήπως είναι 7 η ώρα τη Δευτέρα. Και... Στα εδώ, ναι. Στα εδώ. Και θα το δούμε ποτέ. Και 6 άμα είναι ακόμα καλύτερο. Τι να είναι 6. Βαριέσαι πάλι να κάνεις εκπομπή, ε. Τι. 6 είναι. Ο Παπαδόπουλε. Όλο θα γίνει. Εντάξει, δεν πρέπει, φίλε. Εντάξει, όλο το παιχνίδι. Τελική. Με Νίκο Παπαδόπουλο στο στούντιο. Δύσκολα. Τελική είναι. Τι λέει, τι τελική. Εννοεί δύσκολα. Τι εννοεί δύσκολα. Τελική είναι. Αυτό λέμε και εμείς. Τελική είναι. Τελική είναι εδώ πέρα. Όποιος είναι, θα κάτσει 6-8 εδώ πέρα και θα κάνουμε. Επιτελείο του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Ποιο επιτελείο? Δεν υπάρχει επιτελείο του ΠΑΟΚ στο Λίμπερο. Μόνο Άρης και Ηρακλής είμαστε όλοι. Και κάποια παιδιά έχουμε 12-2 να κάνουμε μια εκπομπή. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Κουβέντα που κάναμε χθες για τα εισιτήρια. Πήγα ένας φίλος τώρα έξω, στο διάλειμμα. Ο φίλος ο Μάκης, ο οποίος είναι οδηγός αστικού λεωφορείου στην Αθήνα. Εντάξει, οκ, okay, ακούει ιντερνετικά Λίμπερο και την εκπομπή και του στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Θα έρθει με το παιδί του με το τρένο Κυριακή 6 ώρα το πρωί για το μάτς με την Ξάνθη. Και θα πρέπει να περιμένει 11 ώρες, άντε 9 εγώ σου λέω 5 ώρες, για να πάει στο γήπεδο. Και θα έρθει 6 ώρα το πρωί στη Θεσσαλονίκη με το μικρό του το γιο. Για να δουν ένα μάτς το οποίο είναι αδιάφορο. Αλλά γιατί λέει, παίζει ο Άρης, ρε φίλε, τελευταίο παιχνίδι εδώ με την ομάδα. Και βάζω, λέει, και κανένα φράγκο σιγά σιγά, λέει, στην άκρη, λέει, όποτε μπορώ, για να πάρω, λέει, διαρκείας. Και μένει στην Αθήνα. Και μένει στην Αθήνα. Βασική λεπτομέρεια. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Όσοι είστε έξυπνοι και είστε έξυπνοι γενικότερα Αριανοί, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ένα ωραίο παράδειγμα αυτό το φίλο του Μάκη, ο οποίος οδηγάει το αστικό στην Αθήνα και ακούει φυσικά όλα μπάω τάρι στον αέρα, εντάξει. Και πολύ καλά κάνει κιόλας. Και του στέλνουμε πάλι τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα 2-3-10-287-888. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Τρία εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Ξάνθη FM και ενώ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526 για να μπει τη συγκλήρωση που θα κάνουμε σε κανένα ταρτάκι από τώρα. Σαν πολύ δεν μαζευτήκατε. Τι έγινε ξαφνικά. Ο Μαγκή προπονήθηκε, λέει. Γιάφκα το κάναμε. Προπονήθηκε. Ποιος το γράφει? Δεν τον θέλατε. Εντάξει, θετικό αν προπονήθηκε. Το τσεκάρουμε όμως κιόλας με τον Γιάννη. Αν όντως προπονήθηκε. Αυτός βρήκε να προπονηθεί, μπορείς να προπονηθεί ο Μπέλ. Σέντερ δεν έχει, σου λέει. Δεν πειράζει, αυτός παίζει, δεν παίζει. Δεν... Όχι, θα παίξει, θα βάλει 25 πόντους. Ναι, όχι, 35 θα βάλει. Τι? 25 πόντους. Ας έκανε προπόνηση ο Μπέλ καλύτερα, χίλιες φορές. Ο Μπέλ έχει να παίξει και τα περσινά. Σωστό. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Τέλος πάντων. Είναι πιο δύσκολη κατάσταση του Μπέλ. Δεν σας βλέπω ζεστούς. Σκέφτεστε ήδη την επόμενη μέρα κι εσείς. Το μπλουζάκι. Που είχες λάθος. Γιατί? Έλειπε αυτό. Αν πάμε λίγο. Ποιο έλειπε? Αυτό. Το πικ. Το αυτό. Αυτό. Το εισαγωγικό. Και μπροστά παρένθεση. Μπροστά παρένθεση. Όλα τα βλέπω. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Ποιος έχει όμως 4 βασικά. 4! Ωραία. Άρα η είδηση είναι ότι προπονήθηκε ο Μαγκή. Δεν προπονήθηκαν οι άλλοι τρεις, οι οποίοι περιμένουν την Τρίτη. Θα περιμένουν πολύ. Για το αν θα πληρωθούν ή όχι. Και θα δούμε αν θα παίξουν τελικά με το Ρέθυμνο. Σε περίπτωση ήττας από το Ρέθυμνο και δεν κατέβει ο Ολυμπιακός, πάει play-off ο Πανιώνιος. Σε περίπτωση νίκης επί του Ρεθύμνου, πάει play-off ο Άρης και παίζει με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Μάλιστα.
Αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας, της τελευταίας στιγμής. Τώρα, να κάνουμε την κλήρωση ένα τεταρτάκι νωρίτερα. Για να πάρω την άγουσα κατά αποδυτήρια. Σιγά σιγά. Οι τρεις λοιπόν φίλοι που κερδίζουν εισιτηριάκι. Κορυγούς πάμε. Που κερδίζουν εισιτηριάκι. Σου πούμε, σου off. Δεν το ξέρω. Που κερδίζουν εισιτηριάκι. Μόνο αυτό έμεινε. Και αυτό είναι off. Ωραία. Μόνο αυτό μήνα. Ναι. Ωραία. Θα λύρεις την εκπομπή. Λοιπόν, οι τρεις που κερδίζουν εισιτηριάκι για το μάτς της Κυριακής. Ναι. Ηλέκτρα Πουλέκα, Κώστας Παπαθανασίου και Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Όχι ο πεθερός μου, άλλος είναι. Μην νομίζεις και να διαβάσεις το πεθερό μυστήριο. Λοιπόν, μπορούν να περάσουν αύριο το πρωί να τα πάρουν τα εισιτήριά τους, είτε και την Κυριακή το πρωί εδώ στα παιδιά, για να πάρουν τα εισιτήριά τους. Να έχουν απλά είτε την ταυτότητά τους, είτε κάποιο δίπλωμα που να αποδεικνύει την ταυτότητά του στην πραγματική. Μάλιστα. Αγωνιστικό θα μας πεις τίποτα για την Κυριακή. Τα έλεγα πριν που. Δεν είπες τι μας είπες. Εκτός. Τι μας είπες, φίλε. Ούτε δεν μας είπες τίποτα. Αφού ήσουν έξω. Θα τα δεις αύριο και τέτοια μας είπες κάτι τέτοια. Αύριο τελευταία προπόνηση. Σου είπα την πιθανή εντεκάδα. Ποια είναι? Με κάποια ερωτηματικά. Εντάξει, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Κουέστα στο τέρμα, Κόρκουτ αριστερά. Σόουζα Τζανακάκης δεξιά. Δελιζήσεις και Ρόουζ στα στόπερ. Ο Βέλεθ δεν του δίνω πολλές πιθανότητες. Έχει ανέβει πολύ τις τελευταίες μέρες. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο μπάσκετ τον βάλει, αλλά δεν νομίζω. Ναι. Ο Ματίγια με το Σιώπη στα χαφ. Αν παίξει ο Τόνσο βασικός, που είναι και αυτό ένα πολύ, έχει πολύ λίγες πιθανότητες, θα πάει ο Μαρτίνες με τον Γκαρσία στα άκρα. Αλλιώς θα είναι Μαρτίνες 10, Γκαρσία και Φετφατζίδης εξτρέμ. Και στην κορυφή ένας εκ των Τιγκινί Γιουνές. Βάζω και το Γιουνές. Δεν λέω ότι έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει την κορυφή, αλλά είναι ανεβασμένο στις τελευταίες προπονήσεις ο Τινίσιος. Αλλά και πάλι νομίζω ότι στο τέλος αίσθηση δική μου Παντελίδης επιλέξει τον Τιγκινί για την κορυφή της επίθεσης. Δεν θα αλλάξει δηλαδή πολλά-πολλά. Για να δώσει και στους παίχτες που τράβηξαν το κουπί την ευκαιρία να παίξουν και ένα πιο χαλαρό παιχνίδι και μπροστά σε πολύ κόσμο και χωρίς την πίεση του αποτελέσματος και χωρίς άγχος να το απολαύσουν και αυτοί. Το μάτς της Κυριακής. Οι δεδομένες απουσίες είναι ο Λάρσον και ο Βαλεριάνος. Και ο Βαλεριάνος που είναι τιμωρημένοι. Αυτό. Τον Τόνος το πιστεύω θα τον δούμε. Θα πάρει κάποια λεπτά. Ναι. Το βάλει λίγο πάλι στο κλίμα. Ο Φέλεθ μπορεί να είναι αποστολή. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Γιατί να διακινδυνεύσει τώρα. Άστα να και το φαλάκα. Να είναι ωραίο στο. Προπονείται κανονικά πλέον. Άρα ήταν χαλαρή. Δεν ήταν, ναι, δεν ήταν θλάση. Εντάξει, δεν τον έπιασε τόσο πολύ γιατί αλλιώς θα ήταν ακόμα. Θα έκανε το μικρό. Αλλά τις τελευταίες μέρες έχει ανεβάσει πολύ ρυθμό. Έχει και τη διακόπη. Όχι πάνω. Έχει, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Θα κάνουν ακόμα μια εβδομάδα προπονήσεις μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο. Αξι, θα πάρουν Δευτέρα να ρυθμίσουν. Ένα φιλικό θα πάρουνε. Παίξουνε. Κοίτα, για τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα πάνε με προπονήσεις μέχρι την Αλγερική. Εκτός αν. Υποθέτω εγώ τώρα. Παίξει κανένα φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 που έχει βέβαια και αυτή παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα κάνουν άλλη μια εβδομάδα προπονήσεις, μέχρι δηλαδή σχεδόν τα μέσα του μήνα και μετά καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, ένα μήνα. Θα πάνε να ξεκουραστούν τα παιδιά. Και παράλληλα βέβαια. Έτσι πρέπει να ξεκουραστούν. Πρέπει. Παράλληλα βέβαια θα περιμένουμε να δούμε από την επόμενη Δευτέρα, από τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, θα αρχίσουν να τρέχουν σιγά σιγά οι εξελίξεις. Κυρίως όσον αφορά το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ. Ναι. Εσύ μένεις, εσύ φεύγεις, εσύ έχεις συμβόλαιο, έλα να τα βρούμε. 10 λίγο το συμβόλαιο σε 10 παίκτες. Ναι, υπάρχουν όμως και κάποιοι που, ενδεχομένως, που έχουν συμβόλαιο και ενδεχομένως να μένουν πολύ. Από τους 10 κανένα 2 βλέπω να μένουν, ναι. Αν μείνουν και αυτοί. Αν μείνουν και αυτοί. Διαφορετικά θα έχουμε... Και δεν βάζω τους 2 δανεικούς αυτό. Όχι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άλλες περιπτώσεις. Το θέμα είναι με αυτούς που έχουν συμβόλαιο και δεν υπολογίζεις. Ο Μενέντεθ δηλαδή. Ένας είναι αυτός. Δεν είναι και πολύ. Αυτή να ξέρεις. Άλλοι 2 είναι. Δύο-τρεις ακόμα είναι. Ναι, οκ. Okay. Εύκολο είναι αυτό. Υπάρχουν. Το καλοκαίρι είναι εύκολο. Εδώ έλυσε το Γενάρη. Και μεγάλα συμβόλαια, ας πούμε. Εντάξει, φίλε, θα πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται από φέτος. Δηλαδή τη δόση Μαρτίου που δεν έχουν πάρει. Και άμα τους βρει και μια ομάδα, ακόμα καλύτερα, ναι. Όχι Μαρτίου. Απριλίου. Απριλίου. 30 Απριλίου. Κάποιοι Μαρτίου. Τέλος πάντων, την τελευταία δόση συμβολέου τους. Υπάρχουν τώρα. Υπάρχει δέσμευση που θα δοθεί τώρα σε αρχές της εβδομάδας. Μπράβο.
Και αναλόγως θα πράξει. Δεν είναι περίεργο ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο να το λύσει και να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Εντάξει, άμα θέλει να παίξει κιόλας ποδόσφαιρο και δεν πατήσει πάνω στο συμβόλαιό του, και αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο για τον Άρη. Έχει το διάστημα, το χρονικό για να το, για να το τρέξει. Πρώτο σετ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 18-15. Κερδίζει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός, που έχει και το σερβίς από τη βλέπω, στην ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ 3. 18-16 μείωσε τώρα ο ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπως είπαμε, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το Σταμπουλίδη έχει πάνω φανέλα. Πώς? Σταμπουλίδη έχει. Νομίζω τους έχει όλους. Όλους έχει, ναι. Σταμπουλίδης, Τόνσον, Φετφατζίδης. Εδώ τους είδαμε πουθενά αλλού, τους βλέπουμε στη φανέλα τουλάχιστον. Λοιπόν, ωραίο έξυπνο αυτό το Together We Ride. We Rise. Και Ride είναι. Εκτός από το Rise. Ωραία φανέλα. Και το Europa League εκεί πέρα στην άκρη. Και Παντελίδη. Με το παλτό. Ο Ερέρα που είναι. Από πίσω. Είναι κανένας που έφυγε, όχι. Είναι αυτοί που έχουν μείνει. Όχι, δεν έχει αυτούς που φύγαν το Γενάρη. Αυτοί που έχουν έρθει το Γενάρη και αυτοί που μείναν από το ξεκίνημα. Και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Ο Ρόζ που είναι. Ο Ανδρέας Σταματής. Ο Ρόζ είναι εδώ, να τους. Ο Ρόζ, ο Δελιζής, ο Βέλθο. Πάει με. Να, τερματοφύλακες, άμυνα, κέντρο, επίθεση. Έτσι το πάει. Ο Σταματής τι είναι. Επιθετικός. Όχι, εδώ είναι. Επιθετικός είναι. Τι. Στην ομάδα. Ναι. Στη δική μας ομάδα, ναι. Τον Κλεμέντε γιατί δεν το βάλανε. Ποιος είναι ο Κλεμέντε. Ο Γάλλος πήγε κάνει το καλοκαίρι. Κλεμέντε Γκοτιέ. Γκοτιέ. Μάλιστα. 20-16 έχει γίνει το σκορ και υπάρχει time out στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα γιατί υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις στον Ηρακλή. Οπότε θα δώσουμε να παραχωρήσουμε ένα πεντάλεπτο στο Γιώργο Ματζιούκη, ο οποίος έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να τα λέει από την αρχή της σεζόν με τον... Ωχ, Καραπαπά, φίλε! Καραπαπάς! Ο Καραπαπάς έχει και τατουάζ. Βέβαια. Α, γι' αυτό είναι... Παιδί του Δελασάλ, γι' αυτό. Μάλιστα. Τέλος πάντων. 21-16, θα σας κρατά ενήμερους και για την εξέλιξη του σκορ, βέβαια, ο Γιώργος. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Τη Δευτέρα, να πω ότι είναι λίγο ιδιαίτερο το πρόγραμμα, γιατί 10 με 4 η Ένωση Συνταχτών έχει στάση εργασίας. Τα φτιάξαμε έτσι ώστε ο Παπαδόπουλος να κάνει κανονικά εκπομπή στις 5. Mm. Λοιπόν, δεν θα αλλάξει και πολλά στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Απλά, ας πούμε, θα λείπουμε εγώ και ο Σταύρος. Το πρωί. Καλό δεν αυτό. Το πρωί. Ε? Το πρωί. Ναι. Mm. Γιατί είναι μια σημαντική γενική συνέλευση της Ένωσης Συνταχτών. Ωραία. Αλλά κανονικά το ρεπορτάζ θα τρέχει και 10 με 4 και μετά τις 4 και όλα όσα αφορούν την δράση του Σαββατοκυριακού. Αυτά. Αφήνουμε το μικρόφωνο στο Γιώργο και τα ξαναλέμε. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο βέβαια θα υπάρχουν σχόλια και συνδέσεις και μεταδόσεις. Είναι παντού ο Λίμπερο, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο που υπάρχει δράση, έτσι και αυτό. Και τα ξαναλέμε με τη ροή των εκπομπών από Δευτέρα. Να είστε καλά.